Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς είδηση ότι ένα αγόρι μόλις 8 ετών έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Τη στιγμή που παρατηρείται έξαρση γενικότερα των παιδικών ιώσεων, ειδικά σε παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών, αφού οι καιρικές συνθήκες μας οθούν περισσότερο πια σε κλειστούς χώρους. Μου έρχονται παιδιά ηλικίας πάνω των 10 ετών μέχρι 15 χρόνων, τα οποία έχουν και πυρετό και δίχα και συνάχη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μας φοβίζει ο στρεπτόκοκκος. Τι είναι η παλιά ποιόδης αμυγδαλίτης. Τελείωσε, μην ανησυχούμε. Αρκεί να πηγαίνουμε στο γιατρό. Επίσκεψη στο παιδίατρο, ο οποίος θα δει τι γίνεται. Μην κάνει ο γονιός το γιατρό μόνο του. Ο ιατρικός κόσμος είναι καθησυχαστικός για τον στρεπτόκοκκο, αλλά τονίζουν πως πρέπει τα παιδιά να οδηγούνται αμέσως στον γιατρό όταν ο υψηλός πυρετός διατηρείται περισσότερο από ένα 24ωρο. Οι γονείς πρέπει μετά από ένα 24ωρο ψηλού πυρετού τουλάχιστον πρέπει να το φέρνουν. Θα πρέπει να κάνουν και μόνοι τους σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποια δημόσια δομή το τεστ για κορονοϊό και το τεστ της γρήπης. Είναι καλό που θα έχουμε 15 μέρες γιορτές. Εκεί οι γονείς πρέπει να αποφύγουν τους μαζικούς χώρους, αλλά να είναι σε πλατείες και όχι με πολύ κόσμο, και θα δούμε ότι θα πέσει πολύ εύκολα.